Έξω από το Δημαρχείο Κηφισιάς συγκεντρώθηκαν γονείς και μαθητές του 3ου Δημοτικού ώστε να διαμαρτυρηθούν για τη βαριά καγκελόπορτα που ξεκόλλησε και έπεσε πάνω σε έναν 9χρονο μαθητή, τραυματίζοντάς τον. Οι γονείς του σχολείου μας είναι πολύ εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι με το περιστατικό, με την όλη κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο μας. Είναι ένα σχολείο κακοσυντηρημένο, ένα σχολείο γερασμένο. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, η πόρτα προφανώς από μόνη της γύρισε μπροστά, από ό,τι καταλαβαίνω, και επειδή ανοίγει προς τα έξω, έπεσε πάνω στο παιδί. Ο εργολάβος έδωσε τα κλειδιά, παρέδωσε τα κλειδιά στην υποδιευθύντρια, χωρίς να πει ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει η πόρτα. Γονείς και δάσκαλοι έχουν συγκεντρωθεί εδώ έξω από το Δημαρχείο της Κηφισιάς μετά το χθεσινό τραυματισμό του 9χρονου αγοριού μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Μάλιστα, αρκετοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για πολλά και χρόνια προβλήματα σε όλα τα σχολεία του Δήμου. Ο μαθητής που τραυματίστηκε συνεχίζει να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους σε απλό θάλαμο στο Παίδων Πεντέλης. Ο 9χρονος μαθητής θα παραμείνει για λίγες ακόμα ημέρες στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για την συνεχή παρακολούθησή του από τους γιατρούς, καθώς νοσηλεύεται με κάταγμα στο σπόνδυλο και αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον σιδερά που τοποθέτησε την καγκελόπορτα στο σχολείο και τους δύο εργάτες γιους του, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Πήγε ο εργολάβος εκεί, έγιναν οι εργασίες. Διαβεβαίωσε τους εκπαιδευτικούς και το διευθυντή ότι η πόρτα είναι ασφαλής, τελείωσαν οι εργασίες, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Κηφισιάς, που είναι υπεύθυνος για τις σχολικές εγκαταστάσεις, διέκοψε τη σύμβαση με τον εργολάβο και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε βάθος τις έρευνες για να εξακριβωθούν τα αίτια. Δεν αγγίζω ποτέ το διευθυντή, ούτε τους γονείς, ούτε τα παιδιά. Οι ευθύνες είναι σε εμάς. Όπα. Όπα. Οι γονείς φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών τους και καταγγέλουν ότι υπάρχουν διαχρονικά σοβαρά προβλήματα στο συγκεκριμένο δημοτικό, αλλά και σε άλλα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς. Ζητάμε λοιπόν τις ευθύνες να τις αναλάβει ο Δήμος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το λάθος ό,τι αφορά το κατασκευαστικό του κτηρίου. Έχει γίνει και το Φεβρουάριο με την ψευδοροφή, πήγε να πέσει στα παιδιά μας. Πριν από 1,5 μήνα στο λύκειο της Νέας Ερυθρέας, μια ανάλογη σιδερένια πόρτα έπεσε μέσα στο σχολείο. Και ευτυχώς την ώρα που περνούσαν οι μαθητές δεν χτύπησε κάποιον μαθητή. Λίγο μετά τις 11, η Επιτροπή Γονέων συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κηφισιάς προκειμένου να συζητήσουν και να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία του Δήμου.